Στι 2 Αυγούστου του 338 π.Χ., ο Φίλιππος ο Β' οδηγεί του Μακεδόνε σε μία μάχη, η έκφαση τη οποία θα αλλάξει τον κόσμο. Με σημερινού όρου, η μάχη τη Χερόνια ήταν ένα καταλητικό κοσμοϊστορικό γεγονό. Μία μάχη τακτική. Μία νέα σελίδα στην ιστορία τη Μακεδονία, τη Αθήνα και του ελλαδικού χώρου. Είμαι η την Μπενάρδου και ακούτε ακόμα ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία μια πόλη. Σήμερα είναι μαζί μου ο κύριο Παναγιώτη Ιωσήφ για να μιλήσουμε για τη μάχη τη Χερόνια. Αν σας αρέσει η ιστορία μιας πόλης, μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Ο Παναγιώτης Ιωσήφ είναι αρχαιολόγος, ιστορικός της τέχνης και νομισματολόγος με ειδίκευση στην ελληνιστική ανατολή. Αφού ολοκλήρωσε τις εγκύκλειες σπουδέ στην αρχαιολογία, συνέχισε με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδέ στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης στο Βέλγιο και ακολούθω βρέθηκε με υποτροφίε στη Νέα Υόρκη, στην Οξφόρδη, στο Πρίνστον και στο Βερολίνο. Ήταν επισκέπτη καθηγητή στη Σχολή Ανοτέρων Σπουδών στο Παρίσι, διατέλεσε για 16 χρόνια υποδιευθυντή τη Βελική Αρχαιολογική Σχολή στην Αθήνα και το 2017 εκλέχθηκε καθηγητή Αρχαία και Μεσαιωνική Νομισματική στο Πανεπιστήμιο Ραντμπαουτ στο Νάιμεχεν τη Ολλανδία. Από το Δεκέμβριο του 2023 είναι επιστημονικό Διευθυντή του Μουσείου Κυκλαδική Τέχνη στην Αθήνα. Πάνω. Καλώ ήρθατε και πάλι στην ιστορία μια πόλη. Καλώ ήρθατε, γιατί... Μαρία. Χαίρομαι που σε έχω εδώ με αφορμή την έκθεση που αυτό το διάστημα τρέχει στο Μουσείο Κυκλαδική Τέχνη. Αλλά θα ήθελα να μιλήσουμε γενικότερα για τη μάχη τη Χερώνια, όσου ενεπλάκησαν και φυσικά και για την Αθήνα, τον αντίκτυπο που είχε η μάχη αυτή στην πόλη τη Αθήνα. Αλλά θέλω να ξεκινήσω με την ερώτηση, την πάντα πολύ βασική, και να σου ζητήσω να μα πει πού βρίσκεται η Χερώνια. Καταρχά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι ξανά εδώ μαζί σα. Όταν ξεκίνησα να δουλεύω για αυτή την έκθεση, εξεπλάγει νομολογώ από το γεγονό ότι πολλοί κόσμοι δεν ήξερε που βρίσκεται η Χερόνια, η οποία εμένα μου φαινόταν μια γνώση εντελώ προφανή για, για, όλο το, τον, κόσμο. Δεν είναι. Δεν είναι, όντω. Λοιπόν, βρίσκεται στην, στη Βιωτία, γύρω στα 40 χιλιόμετρα ελαφρώ βορειοδυτικά τη της, της Θήβα και πολύ κοντά, σε ευθεία γραμμή, 4 χιλιόμετρα από, την, από τη Λιβαδιά. Είναι στου πρόποδε του, του Παρνασσού και είναι μια ολόκληρη κοιλάδα, η κοιλάδα τη Χερόνια. Το ενδιαφέρον με τη Χερόνια, με τη γεωγραφική τη θέση, μια και αναφερθήκαμε σε ξεκίνηση με, με, αυτό το θέμα, αφορά κυρίω το γεγονό ότι βρίσκεται στην καρδιά τη βιωτεία, αλλά βρίσκεται σε αυτό το, το σταυροδρόμι βορρά, νότου και ανατολη δύση. Mm -hmm. Ο Πλούταρχο στο βίο του Μαρκέλου έχει χαρακτηρίσει τη βιωτεία άρεο ορχήστραν λόγω των πολλών μαχών που έλαβαν χώρα στην περιοχή. Και νομίζω ότι πηγαίνοντα ένα βήμα παραπέρα, εγώ θα έλεγα ότι αν η ορχήστρα είναι η βιωτεία, τότε η χερόνια είναι η θυμέλη αυτή τη uh, ορχήστρα. Η καρδιά, ακριβώ. Είναι το σημείο στο οποίο γίνονταν, ή, ή, ή γίναν πάρα πολύ σημαντικέ μάχε. Γιατί η μάχη τη χερόνια του 338 είναι μία από τι τρει σημαντικέ μάχε που έχουν γίνει εκεί πέρα. Θα ακολουθήσει μία το 245 και κυρίω μία το 86 π.Χ στο πλαίσιο του Μηθριδαντικού Πολέμου. Αναφέρει το 338 π.Χ. και θα ήθελα να σου ζητήσω να μα περιγράψει επιγραμματικά, αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια πολύ ευρία ερώτηση, την κατάσταση στον ελλαδικό χώρο εκείνη την εποχή. Ναι, είναι μια, πραγματικά μια, μια περίπλοκη κατάσταση. Ε, αν έπρεπε κάποιο να πάει αρκετά πίσω για να μπορέσει να κατανοήσει τι συμβαίνει το 338, θα έπρεπε να πάει στο 359. Τι γίνεται το 359, ο Φίλιππο, ο, δεύτερο. Αναλαμβάνει την, τη βασιλεία τη Μακεδονία, διαδέχεται ουσιαστικά τον αδερφό του, τον Περδίκα, τον Τρίτο. Είναι η στιγμή που ένα περιφερειακό βασίλειο, μέχρι εκείνη την εποχή, το οποίο όπω συνηθίζω να, να λέω, άγονταν και φέρονταν από την ε, Αθήνα κυρίω, mm -hmm. από τι ε, απικιακέ δυνάμει τη ε, περιοχή, στα παράλια τη Μακεδονία, αλλά κυρίω από την Αθήνα, γίνεται σημαντικό βασίλειο, mm -hmm. γίνεται μια σημαντική δύναμη. Ο Φίλιππος όλο αυτό το διάστημα, αναζητά έναν τρόπο για να μπορέσει να εμπλακεί στα πράγματα τη Νοτίου Ελλάδο πιο ενεργά. Ένα μεγάλο αριθμό των πολέμων, των μαχών κυρίω, που γίνονται μεταξύ των ελληνικών πόλεων, σε αυτό το διάστημα που ο Φίλιππο έχει μεταρρυθμίσει το βασίλειό του και το έχει μετατρέψει σε κύρια δύναμη, αφορά τι συγκρούσει μεταξύ φίλο και αντιμακεδονικών παρατάξεων μέσα στι ελληνικέ πόλει. Mm -hmm. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Δηλαδή, ο Φίλιππο έχει εμπλακεί εμέσω στα πράγματα των πόλεων τη Νοτίου Ελλάδο, αλλά ψάχνει μια αφορμή για να εμπλακεί ακόμη πιο ενεργά. Κύρια δύναμη εκείνη τη εποχή, κύρια στρατιωτική δύναμη, στα νότια τουλάχιστον τη ε, υπηρετική Ελλάδα, είναι η Θήβα. Η Θήβα, η οποία μετά το 371 και την επικράτηση στα Λεύκτρα κατά των τον, τον Περσών, ουσιαστικά τη στιγμή που αναδεικνύεται και ο ιερό λόγο, και αναφέρομαι επί τούτου τον ιερό λόγο γιατί είναι και ένα από του πρωταγωνιστέ τη έκθεση. Να τον δούμε αργότερα. Να τον, ναι, ελπίζω. Είναι η ηγέτιδα δύναμη, η Θήβα. Είναι αυτή που στρατιωτικά τουλάχιστον κυριαρχεί στα πράγματα. Η Αθήνα. Μια και το podcast γίνεται για την Αθήνα, η Αθήνα έχει ανακάμψει. Η Αθήνα δεν είναι η δύναμη, η μεγάλη δύναμη που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, τον 5ο αιώνα, αλλά ήδη αρχίζει να, να ανακάμπτει. Και ποιε οι σχέσει τη, συγγνώμη μου σε διακόπτω, ποιε σχέσει με τη Θήβα τη Αθήνα. Η Αθήνα είναι ένα παραδοσιακό εχθρό τη θύβα. Νομίζω ότι έχει συζητηθεί και σε άλλα podcast τη uh, ίδια uh, σειρά. Ποια ήταν η αντίληψη που είχαν οι Αθηναίοι για του uh, βιωτού. Όχι πολύ καλή. Mm -hmm. Είναι η, η, η αλήθεια. Αλλά αναγκάζεται ουσιαστικά η Αθήνα να συμμαχίσει με τη Θήβα. Και αξίζει να σημειωθεί ότι ο Φίλιππος ήταν σύμμαχος των Θηβαίων μέχρι το 338, λίγο πριν τη μάχη της Χερόνιας. Και ένα από τα σημαντικότερα κατορθώματα ουσιαστικά του Δημοσταίνη ήταν ότι κατάφερε, όπως λέει ο ίδιος, στη διάρκεια μιας πρεσβείας που έκανε στη Θήβα, να μεταστρέψει τους την, θηβαίων. τους, θηβαίους. και να τους πάρει από το στρατόπεδο των, των συμμάχων του, του Φιλίππου και να τους οδηγήσει στο δικό του στρατόπεδο. Προφανώς τους έχει υποσχεθεί κάτι. Γι' αυτό mm -hmm. το κάτι το βλέπουμε στη διάρκεια τη μάχη. Είναι η αρχηγία τη ελληνική παράταξη, του ελληνικού στρατεύματο. Άρα, έχουμε τη Φίβα η οποία μεταστρέφεται. Έχουμε τη Μακεδονία η οποία ψάχνει να βρει τον τρόπο να επιβληθεί νοτιότερα. Γιατί ακόμα και στη Βόρεια Ελλάδα τα πράγματα είναι δύσκολα όσο η Αθήνα παραμένει ισχυρή. Και έχουμε και την Αθήνα η οποία σιγά σιγά ανακάμπτει. Επί τη ουσία, μιλάμε για αυτέ τι τρει πλευρέ. Εμπλέκονται και άλλοι. Στη ναι, μάχη. Υπάρχουν και άλλε συμμαχικέ δυνάμει, άλλε ελληνικέ πόλει. Δευτερεύονται δυστυχώ. Παρα... Είναι αυτό που εγώ ονομάζω στην ιστορία οι πλατεεί τη ιστορία. <χαι> είναι αυτοί που συμμετέχουν παντού, αλλά κανεί δεν του θυμάται στην πραγματικότητα. Έχουμε για παράδειγμα του Ευωεί, Μεγαρεί, οι Αχαιοί συμμετέχουν. Πιθανότα οι Κερκυραίοι. Δεν είναι ακριβεί όλε οι πηγέ στην αναφορά των συμμαχικών δυνάμεων που συμμετέχουν από την πλευρά των ελληνικών πόλεων. Και πώ φτάνουμε, θέλω να σα ρωτήσω, πώ φτάνουμε πια στι 2 Αυγούστου του 338 π.Χ τι συμβαίνει εκείνη την ημέρα. Ο, ο Φίλιππος έχει κατέβει ήδη από το 339, βρίσκεται στην, στην περιοχή. Αφορμή, όπω πολύ συχνά στην αρχαιότητα, είναι η διεκδίκηση τη διαχείριση των ιερών γεών. Στην προκειμένη περίπτωση είναι οι περιοχέ γύρω από, τον, από το ιερό του Απόλωνα στου στους Δελφού. Και μιλάμε για έναν ιερό πόλεμο. Αυτό που mm -hmm. ιστορικά ονομάζουμε Τέταρτο Ιερό Πόλεμο. Με, με αφορμή λοιπόν την καταπάτηση, α μην μπούμε σε πάρα πολλέ λεπτομέρειε, με αφορμή την καταπάτηση κάποιων γεών, το αφικτιονικό Συμβούλιο, καλύ, το συνέδριο, καλεί τον Φίλιππο να αναλάβει την αρχηγία του. Ουσιαστικά του δίνει την αφορμή για να εμπλακεί ακόμη πιο ενεργά στην, στην περιοχή. Και ο Μακεδονικό στρατό κατεβαίνει, βρίσκεται στην περιοχή. Ξέρουμε ότι για περίπου ένα χρόνο βρίσκεται στην περιοχή τη Ελλάτεια. Mm -hmm. Οπότε ο Φίλιππος γνωρίζει την περιοχή. Δεν θα πολεμήσει σε έναν χώρο το που ανάγλυφο δεν το, το ξέρει γνωρίζει. καλά. Το ανάγλυφο το ξέρει πάρα και πολύ καλά. Και θα φανεί αργότερα αυτό. Νομίζω ότι ε, ναι, αυτό το συνάγουμε από τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η, η μάχη και από το, αυτό που ξέρουμε για το πώ οργανώνεται ο μακεδονικός στρατό. Ναι. Αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα αυτό. Δεν είναι μόνο ο Όμω. Ο βρίσκεται εκεί στι 2 Αυγούστου του 338 π.Χ. Υπάρχουν και άλλε προσωπικότητε οι οποίε θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο αργότερα, τόσο στη μάχη όσο και αργότερα. Ναι, αυτό είναι το, το εντυπωσιακό με τη μάχη τη Τιχερόνε και συνήθω το, το υποτιμούμε ή το, το αγνοούμε. Σε πάρα πολύ λίγα τετραγωνικά χιλιόμετρα βρίσκονται τρει από τι σημαντικότερε προσωπικότητε του, του αρχαίου mm -hmm. κόσμου. Σε καταμέτωπον αντιπαράθεση στην πραγματικότητα βρίσκονται mm -hmm. ο Φίλιππο με το Δημοσθένη. Ο ο ίδιο ο Δημοσθένη θα συμμετάσχει σε αυτή τη, τη, τη μάχη και μάλιστα θα την παρατεθεί απευθεία με τον Φίλιππο. Έτσι το ήθελε η μοίρα και η, <laughs> η τύχη την οποία θα επικαλεστεί και ο ίδιο αργότερα να βρεθεί απέναντι στον μεγάλο του εχθρό. Στην απέναντι πλευρά τη παράταξη, στο αριστερό κέρας του μακεδονικού στρατού, αυτό που θα βρεθεί αντιμέτωπο με τον ιερό λόγο, mm -hmm. στα δεξιά τη ελληνική παράταξη, είναι ο Αλέξανδρο. Οπότε λοιπόν μέσα σε αυτά τα μόλι τρία χιλιόμετρα, τόση είναι η απόσταση μεταξύ των δύο κεράτων των παρατάξεων, βρίσκονται τρει από τι σημαντικότερε προσωπικότητε τη αρχαιότητα. Ο απόλυτο, αυτό που θα γίνει στη συνέχεια ο απόλυτο σούπερ στάρ τη αρχαιότητα, ο 18χρονο τότε Αλέξανδρο. Ο Φίλιππο, ο μέγα μεταρρυθμιστή τη Μακεδονία και των ελληνικών πραγμάτων. Δεν νοείται βέβαια Αλέξανδρο χωρί τη συνδρομή του Φιλίπου. Και φυσικά ο σημαντικότερο ρήτορα τη αρχαιότητα, ο Δημοστέρνη. Μπορεί να μα περιγράψει λίγο τη μάχη. Αντιλαμβάνομαι και πάλι ότι αυτή είναι μια ερώτηση λίγο δύσκολη, ειδικά σε ένα αρχητικό ντοκουμέντο. Αλλά πάντω, πώ θα την περιέγραφε σε κάποιον που απλά μα ακούει. Εδώ οφείλουμε να πούμε ότι οι πηγέ δεν είναι απολύτω ξεκάθαρε για το πώ διεξήχθη η μάχη. Οπότε υπάρχουν διαφορετικέ ερμηνείε, αλλά η ερμηνεία που οι περισσότεροι ακολουθούν βασίζεται στα αρχαιολογικά δεδομένα που προκύπτουν από την ανασκαφή του Σωτηριάδη στι αρχέ του 20ου αιώνα. σω συζητήσουμε στη συνέχεια και το Σωτηριάδη. Και κυρίω είναι η ερμηνεία του ε, ενό μεγάλου Βρετανού ιστορικού του Χάμοντ, ο οποίο βασίστηκε στην ανάλυση των πηγών, στη γνώση που είχε για τη μορφολογία του εδάφου ο ίδιο από πρώτο χέρι και φυσικά από τα αρχαιολογικά δεδομένα. Οι δύο στρατοί που συγκρούονται εκείνο το πρωινό των αρχών του Αυγούστου 338 είναι σχεδόν ισοδύναμοι αριθμητικά. Mm -hmm. Μικρέ αποκλήσει. Πολύ μικρέ αποκλήσει. Η μόνη πληροφόρηση που έχουμε είναι για τον αριθμό των μακεδονικών στρατευμάτων. Μα λένε οι πηγέ ότι είναι γύρω στι 30.000. Και ξέρουμε επίση ότι οι ελληνικέ δυνάμει ήταν ελαφρώ mm -hmm. Αριθμητικά, επαναλαμβάνω. Θεωρούμε ότι ο Φίλιππο, τουλάχιστον αυτή είναι μια ερμηνεία που έχει μια λογική για να καταλάβουμε λίγο την τακτική που θα εφαρμόσει, έχει στείλει το σώμα των βηματιστών, αυτοί που εμφανίζονται στη συνέχεια και με τον Αλέξανδρο να μετρούν αποστάσει. Δεν μετρούσαν όμω μόνο αποστάσει, μετρούσαν και. Τη μορφολογία, μελετούσαν και τη μορφολογία του εδάφους. Του έχει στείλει λοιπόν αυτού να μελετήσουν τη μορφολογία του εδάφου και φυσικά και τι αποστάσει που θα έπρεπε να, να καλύψουν. Και έχει δώσει την εντολή σε όλο το στράτευμα, 30.000 στρατιώτε σε μήκο 3 χιλιόμετρων, mm -hmm. να υποχωρήσουν λοξά. Mm -hmm. Εφαρμόζει δηλαδή τη λοξή φάλαγγα την οποία είχε διδαχθεί από τον Ιπαμινόντα, μικρή παρένθεση εδώ, ο Φίλιππο μεταξύ τη ηλικία των 14 και 17, ή 15 και 18, έχω μια ελαφρά απόκληση εκεί πέρα. Ήταν όμοιρο στη Θήβα. Mm -hmm. Ζούσε στο σπίτι του Παμένη, ενό από του ε, κύριου λοχαγού του ιερού λόγου, αλλά κυρίω ήταν πάρα πολύ κοντά στον κύκλο του Επαμινόνδα. Και ξέρουμε ότι είχε επηρεαστεί πάρα πολύ από τον Επαμινόνδα. Οπότε απορροφούσε κατά κάποιο τρόπο, όπω σα φουγκάριο, ο έφηβο Φίλιππο, όλη τη γνώση που είχε να προσφέρει εκείνη την εποχή, αυτό που ο Σωτηριάδη ονόμασε αργότερα το κύριο στρατιωτικό σχολείο τη Ελλάδα. Υπήρξε να πήγει στη σχολή ε, Ευελπίδων τη εποχή. Εφαρμόζει λοιπόν αυτή, δίνει την εντολή σε όλο το στράτευμα να υποχωρήσει με διαφορετικό βηματισμό. Οι αντίπαλοι έρχονται κατά μέτωπον σχεδόν. Προελάβουν προς αυτούς. Οι αντίπαλοι εφαρμόζουν ε, την ε, πρακτική του ιδόλου. Ναι. Ε, όταν λοιπόν η πλευρά του Φιλίππου, η δεξιά παράταξη της ε, μακεδονικής Πλευράς του μακεδονικού στρατού υποχωρεί με γοργότερο βήμα, mm -hmm. οι Αθηναίοι που βρίσκονται ακριβώ απέναντι έχουν την αίσθηση ότι του νικούν και του αναγκάζουν σε υποχώρηση. Mm -hmm. Η αρχαία πηγή βάζει στο στόμα του Φιλίππου, μάλιστα εκείνη τη στιγμή, τη στιγμή που δίνει την εντολή να, να σταματήσουν την, την υποχώρηση οι Μακεδόνε τη ε, δεξιά παράταξη, βάζει στο στόμα του του που την έκφραση οι, οι Αθηναίοι δεν ξέρουν να νικούν. Mm -hmm. Γιατί αντιλαμβάνεται ότι έχουν πέσει στην, στην παγίδα που του έχει στήσει. Η μακεδονική πλευρά, εκεί βρίσκονται οι υπασπιστέ. Ένα από τα επιλεκτά σώματα του μακεδονικού στρατού. Προχθέ, βέβαια, κάποιο με ρώτησε και ποιο από τα σώματα του Μακεδονικού στρατού δεν ήταν επίλεκτο. Σωστό. Ε, το οποίο είναι ε, αλήθεια. Αλλά οι υπασπιστέ λοιπόν, όταν έχουν φτάσει σε ανοφέρεια, σταματούν. Ακολουθώντα την εντολή του Φιλίππου. Είναι το σημείο που οι Αθηναίοι αντιλαμβάνονται ότι έχουν πέσει στην παγίδα. Αλλά ταυτοχρόνω με του Αθηναίου, στην ίδια παγίδα έχει πέσει όλη η παράταξη τη ελληνική πλευρά. Γιατί έχουν συμπαρασύρει μαζί του προ τα αριστερά. Υπενθυμίζω ότι στην οπλική φάλαγγα κρατάνε την ασπίδα με τα αριστερά και έχουν πάντοτε κάποιον να του προστατεύει στην αριστερή πλευρά. Είναι η δυνατή πλευρά τη παράταξη. Mm -hmm. Οπότε υπάρχει η τάση να κινούνται προ τα αριστερά. Και το αποτέλεσμα είναι να ανοίγουν διάφορα ανοίγματα στην παράταξη τη ελληνική πλευρά. Και ένα από αυτά τα ανοίγματα το περιμένει με αγωνία, θα έλεγα, ο Αλέξανδρο, επικεφαλή. Παλαιότερα πριν την έκθεση, πιστεύαμε κατά πάσα πιθανότητα μετά την έκθεση και το ερευνητικό πρόγραμμα που ακολούθησε με τα βεβαιότητα επικεφαλή. Των εταίρων, άρα του σώματο, του επιλεκτού σώματο του υπηκού, περιμένει να βρει αυτό το άνοιγμα, ισχωρεί σε αυτό το άνοιγμα και βρίσκεται αντιμέτωπο με τον θηβαϊκό ιερό λόγο που καταλαμβάνει τη δεξιά πλευρά τη παράταξη. Ο θηβαϊκό ιερό λόγο και λόγω τη φήμη που είχε δημιουργήσει, ήταν το αίτητο το σώμα του, όχι μόνο του θηβαϊκού, αλλά όλου του πολέμου του Τετάρτου αιώνα, έμεινε σταθερό στη θέση του. Δεν μετακινήθηκε. Και αυτό δημιούργησε ένα ακόμη μεγαλύτερο mm. ρήγμα. Ταυτοχρόμω όμω. Στη δεξιά του πλευρά προστατεύονταν από, το, από τον ποταμό Κυφισό, τον βιωτικό Κυφισό, για να μην υπάρχει σύγχυση με αυτόν τη ατικής Και βρέθηκε εγκλωβισμένο λοιπόν μεταξύ του σώματο των εταίρων και του ποταμού. Και αυτοί σκοτώθηκαν μέχρι ενό από το σώμα των, των εταίρων. Άρα είναι μια μάχη με πολύ καθαρό αποτέλεσμα, πάρα πολύ καθαρό. Τι σηματοδοτεί για τους Μακεδόνες είναι η νίκη αυτή? Το αποτέλεσμα όντως είναι ξεκάθαρο. Νομίζω ε, νομίζουμε ότι η εκτίμηση πάλι λέει ότι πρέπει να υπήρχαν γύρω σε 6.500 απόλυες από την πλευρά των Ελλήνων. Πάρα πολύ λιγότερε από την πλευρά των, των Μακεδόνων. Ο Διόδωρο αναφέρει μόλι 500 νεκρού Μακεδόνε και κάπου τόσοι είναι αυτοί που έχουν καεί και στον Τύμβο στην περιοχή. Αυτοί οι Μακεδόνε λοιπόν είναι αυτοί που δεν θα γίνουν κοινωνοί Τη Νέα Εποχή που ανοίγει αμέσω μετά τη μάχη τη Χερώνια. Η οποία, οποία μα λέει ότι ο Φίλιπππ πλέον ενστερνίζεται πλήρω το παλαιό Αθηναϊκό σχέδιο του Ισοκράτη, ο οποίο είδε από το 346 τον παροτρύνει να πάρει την αρχηγία των ελληνικών πόλεων και να πολεμήσει του Πέρσε βασιλεί, να εκλείψει μια για πάντα, όπω λέει αυτή η απειλή που ερχόταν από την Ανατολή. Και λίγου μήνε μετά τη μάχη τη Χερώνια, οργανώνει το συνέδριο τη Κορίνθου. Βέβαια, το συνέδριο τη Κορίνθου είναι ο, όρο που έχουμε δώσει εμείς ιστορική. Έτσι, είναι η στιγμή που ο Φίλιππος αναλαμβάνει ηγεμόν, στρατηγός αυτοκράτορ, κατά το στρατιωτικό κομμάτι της συμφωνίας, όλων των συμμαχικών πόλεων, όλων των ελληνικών πόλεων, πλην των λακεδαιμονιων mm -hmm. Και θα αναλάβει επικεφαλής του πολέμου που θα ξεκινήσει, τις εκστρατείες που θα ξεκινήσει κατά των Περσών Βασιλέων. Και τι συμβαίνει στην Αθήνα, πώς μεταβολίζουν οι Αθηναίοι αυτή την ήττα. Είναι σκληροί. Στην Αθήνα υπάρχει, επικρατεί πανικός. Ε, ο, ο αριθμός των νεκρών στο πεδίο είναι πολύ μεγάλος, σίγουρα πάνω από ε, χίλιοι είναι οι νεκροί και αρκετά μεγαλύτερος ο αριθμός των εχμαλώτων ε, φυσικά. Mm. Η Αθήνα έχει ήδη μία αίσθηση του τι την περιμένει όταν βλέπει τι ακολουθεί, ποια είναι η μοίρα της Θήβας. Τη Θήβα δεν την καταστρέφει ο, ο Φίλιππος, αλλά την εχμαλωτίζει τον πληθυσμό, mm -hmm. ξαντραποδίζει το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού γύρω στις 30 με 35 χιλιάδες ανθρώπους, τις αφαιρεί πόλεις και εκτάσεις που τις, που τις ανήκαν και αυτό, οι Αθηναίοι πιστεύουν ότι αυτή θα είναι η μοίρα που θα ε, ακολουθήσει και για τους ίδιους. Παραδόξως για τους ίδιους, όχι τόσο παραδόξως όταν το βλέπουμε εξ και βλέπουμε ποια είναι η στρατηγική και η στόχευση του, ε, του Φιλίππου, δεν ακολουθεί τίποτα από αυτά που φοβήθηκαν οι, οι Αθηναίοι. Και τώρα γνωρίζουμε και τη συνέχεια τη ιστορία, οπότε ούτως ή άλλως ξέρουμε ότι Βεβαίως. αυτό είναι ακόλουθο τελικά. Βεβαίως, αλλά ήταν Βεβαίως. πολύ λογική η αλλως ξερουμε οτι αυτο ειναι ακολουθο τελικα βεβαιως αλλα ηταν πολυ λογικη η αντιδραση και ο φόβος των, των, Αθηναίων ήταν πάρα πολύ λογικός. Έρχεται αυτός που μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Δημοσθένης τους τον παρουσίαζε ως τον απόλυτο βάρβαρο, κατέβαινε για να τους, να τους, καταστρέψει. Ο φόβος τους ήταν πολύ λογικός. Όπως πολύ λογική όμως ήταν και η αντίδραση του Φιλίππου. Ο Φίλιππος, σε αντίθεση με το τι κάνει με του Θηβαίου, που του επιτρέπει να θάψουν το επίλεκτο σώμα του ιερού λόγου εκεί που είναι ο που στέκει σημερινό λέοντα, επιτρέπει στου Αθηναίου να κάψουν του νεκρού του. Του καίνουν μάλιστα επιτόπου, στο στρατόπεδο του, λίγο μεταξύ Χερώνια και Λιβαδιάς. Και όχι μόνο του επιτρέπει να του θάψουν αυτού του νεκρού, αλλά του δίνει και τιμητική mm -hmm. συνοδεία για να επιστρέψουν στην Αθήνα. Mm -hmm. Επικεφαλή αυτή τη συνοδεία μεταβεβαιότητα είναι ο αντίπατρο, πλέον έμπιστο από του στρατηγού του και επικεφαλή επίση τη αριστερή παράταξη τη μακεδονική μάχη στη Χερόνια μαζί με τον Αλέξανδρο. Κατά πάσα πιθανότητα στην ίδια συνοδεία συμμετέχει και ο νεαρό πρίγκιπας, αυτό ο Αλέξανδρος, που για πρώτη φορά θα έρθει στην, στην Αθήνα. Άρα ε, επιδεικνύει τεράστιο σεβασμό ο Φίλιππος. Επιδεικνύει τεράστιο σεβασμό. Ο σεβασμό αυτό μπορεί να είναι διτός Από τη μία, σεβόμενο την, την κουλτούρα των Αθηναίων, όλη αυτή την, την προσφορά τη Αθήνα στον ελληνικό πολιτισμό. Αυτό άλλωστε του λέει ο, ο Ισοκράτη, ότι πρέπει να του αντιμετωπίσει ω ίσου. Mm -hmm. ε, αυτό τουλάχιστον ήθελε η αθηναϊκή πλευρά. Στην πραγματικότητα όμω ο Φίλιπππο δεν έχει κανένα κέρδο να καταστρέψει την Αθήνα. Την Αθήνα τη χρειάζεται. Και νομίζω ότι ο κύριο λόγο που δεν την καταστρέφει την Αθήνα είναι η ανάγκη που έχει εκείνη τη στιγμή για το στόλο τον Αθηναϊκό Στόλο. Ο οποίο, υπενθυμίζω όπω είπαμε πριν, η Αθήνα έχει αρχίσει να αναπτύσσει πάλι mm -hmm. τον Στόλο τη. Δεν είναι βέβαια ο Στόλο του 5ου αιώνα, αλλά είναι ο σημαντικότερο Στόλο που υπάρχει στον ελλαδικό χώρο. Και είναι ο τρόπο για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον περσικό στόλο που θα βρει ε, απέναντί του. Ο ίδιο, υπενθυμίζω, εκείνη την εποχή δεν έχει καν στόλο. Θα αρχίσει να χτίζεται ο στόλο αρκετά αργότερα. Επίση, έχει πολύ μεγάλη σημασία η χρήση και η εκμετάλλευση των λατομείων του Λαβρίου. Mm -hmm. Ήταν και το προηγούμενο podcast που είχαμε κάνει. Είχαμε μαζί. Εκείνη την εποχή γνωρίζουν μια τεράστια ακμή. Ο κύριο όγκο ε, ε, τη ε, παραγωγή, το πικ τη ε, ε, παραγωγή είναι εκείνη ακριβώ την περίοδο. Οπότε δεν έχει κανέναν. Λόγο να καταστρέψει την, την Αθήνα. Στην οποία μάλιστα παραχωρεί όχι μόνο τον οροπό, που μέχρι τότε ανήκει στην επικράτεια τη Θήβα, τον αφαιρεί δηλαδή από τη Θήβα και τον μεταφέρει στην Αθήνα, του δίνει μέχρι και τη Σάμο. Mm -hmm. Και όλα αυτά και ο οροπό και η Σάμο έχουν συνέπειε σημαντικέ στην επόμενη περίοδο τη ιστορία που δεν αφορά ακριβώ αυτό που συζητάμε σήμερα, αλλά θέλω να πω ότι οι συνέπειε αυτή τη απόφαση του Φιλίππου είναι αρκετά μακροπρόθεσμε. περάσουμε στην έκθεση, την οποία συνεπιμελήθηκε στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, από κοινού με τον Γιάννη Φάπα, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά πριν περάσουμε στην ίδια την έκθεση και το σκεπτικό πίσω από αυτήν και στα επάλληλα αφηγήματα γύρω από τη μάχη, τα οποία προσπαθείτε να αγγίξετε και αγγίζετε, δεν το προσπαθείτε, το πετυχαίνετε στην ίδια την έκθεση, θα ήθελα να σου ζητήσω να μας πεις λίγα λόγια για τις ανασκαφές που γίνανε στη Χερόνια. Ήταν σπουδαίοι άνδρες που ενεπλάκησαν στη μάχη, αλλά κάποιοι πολύ σπουδαίοι άνθρωποι βρέθηκαν εκεί αιώνε μετά για να τα φέρουν όλα αυτά στο φω. Τα ευρήματα, τι συνέβη εκεί και πότε. Η έκθεση έχει πέντε επώνυμους πρωταγωνιστές και πάρα πολλού mm -hmm. Οι ανώνυμοι είναι όλοι αυτοί οι πεσόντε από την πλευρά των νικητών και των νητημένων. Μεταξύ των πέντε επωνύμων όμω, οι τρει είναι αυτοί οι προφανεί που περιγράψαμε για την αρχαιότητα, υπάρχουν δύο σπουδαίοι αρχαιολόγοι ο πρώτος χρονολογικά είναι ο Παναγιώτης mm. Ο Παναγιώτης Σταματάκης ε, αν πηγαίνει με εντολή της αρχαιολογικής εταιρεία, ως απόστολος της αρχαιολογικής εταιρεία στην ε, Χερόνια το 1879. Έχει πάει ήδη από το 1871. Αλλά το 1879 του δίνεται η ρητή εντολή να ξεκινήσει ένα καφέ στο χώρο που γνωρίζουμε ότι βρίσκεται, γνωρίζουν ότι βρίσκεται το πολυάνδριο των Θηβαίων μάλλον υποπτεύονται ότι βρίσκεται το πολυάνδριο των Θηβαίων με σκοπό την αναστήλωση του Λέοντα Mm -hmm. Μια μικρή παρένθεση εδώ. Ο Λέοντα, όπω τον βλέπουμε σήμερα, έχει αναστηλωθεί, ολοκληρώνεται η αναστείλωσή του το 1905. Mm -hmm. Το υλικό που έχει χρησιμοποιηθεί είναι πάρα πολύ λίγο. Έτσι. Και κυρίω προέρχεται από τι ανασκαφέ του Σταματάκη και από ότι είχαν βρει περιηγητέ ήδη από τι αρχέ του 19ου αιώνα. Αναγκάζεται να φύγει, μένει για πολύ λίγο καιρό το 1879, για μερικέ εβδομάδε, και επιστρέφει το 1880. Το 1880 ξεκινάει την ανασκαφή του από τον Απρίλιο και την ολοκληρώνει τον Νοέμβριο. Είναι τόσο συστηματικό στην ανασκαφή του, το διαπιστώνουμε καθώς έχουμε και τα, τα ημερολόγια του, τα πρωτότυπα ημερολόγια του στην έκθεση, σχεδιάζει τον κάθε σκελετό που βρίσκει mm -hmm. με τρομακτική ακρίβεια mm -hmm. ε, στην αριστερή mm -hmm. σελίδα και στη δεξιά σελίδα, κατά αντιστοιχεία, δίνει λεπτομερή περιγραφή όχι μόνο της θέσης, όχι μόνο των ευρημάτων, αλλά και των τραυμάτων που έχει ο κάθε σκελετό. Εδώ να τονίσουμε ότι ο Σταματάκης τεράστιος αρχαιολόγος από τους πρωτοπόρους της ελληνικής αρχαιολογίας δεν σπούδασε ποτέ αρχαιολογία. Έτσι. Σπούδασε όμω, έκανε τέσσερα χρόνια σπουδέ στην ιατρική του Πανεπιστημίου Αθηνών, χωρί να αποφυτίσει και από αυτήν. Γνώριζε όμω πάρα πολύ καλή ανατομία και κυρίω είχε αυτή την μεθοδολογική προσέγγιση, την πολύ ακριβή μεθοδολογική προσέγγιση του αντικειμένου. Να πούμε επίση ότι είναι αυτό που διέσωσε κυρίω τι πληροφορίε από τι Μικίνε στην ανασκαφή του, α, του Σλίμαν. Μάλιστα. ο ο Σταματάκη είναι ο επόπτη των ανασκαφών του Σλίμαν και τη Σοφία, εγκαστρωμένου Σοφία Σλίμαν, στι Μεκίνε και είναι αυτό που στέλνει διαρκώ επιστολέ διαμαρτυρώμενο ότι μα αυτό καταστρέφει του θησαυρού. Δηλαδή, ο, ο κύριο όγκο των πληροφοριών που έχουμε, των αρχαιολογικών πληροφοριών που έχουμε για τι Μεκίνε προέρχεται από το Σταματάκι. Τόσο σημαντικό είναι ο Σταματάκι. Ο Σταματάκι έδωσε τη ζωή του για τη Χερόνια. Κόλλησε η στην περιοχή. Να θυμηθούμε απλώ ότι η κοπαίδα δεν είχε αποξηρανθεί εκείνη την περίοδο ακόμη. Κολλάει η λονοσία και πεθαίνει. Πεθαίνει ένα χρόνο μετά τις, το πέρας των, των, ανασκαφών του 1880. Δυστυχώς χάνονται τα ημερολόγια τους στο μεσοδιάστημα και δημοσιεύθηκαν μόλις το 2022 από τον Βασίλειο Πετράκο της Μάλιστα. αρχαιολογικής εταιρεία. και αυτή είναι μια ακόμη ευτυχή συγκυρία κατά κάποιο τρόπο για την προετοιμασία της έκθεσης. Ο δεύτερος μεγάλος αρχαιολόγος πρωταγωνιστής της περιοχή και της έκθεσης είναι ο Γιώργος Σωτηριάδης. Ο Σωτηριάδης είναι... Είναι έχει σπουδάσει είναι του, ακολουθεί όλο αυτό το κούρσο ονόρουμ που ακολουθεί ο σωστό αρχαιολόγο από τότε μέχρι σήμερα. Θα γίνει εν συνεχεία πρίτανη του, του, Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, ακαδημαϊκό, είναι στον κύκλο όλων αυτών των διανοουμένων τη εποχή. Είναι ένα άνθρωπο πραγματικά του establishment, που λέμε mm -hmm. σε σωστά ελληνικά. Είναι όμω ταυτοχρόνω και εξαιρετικό αρχαιολόγο. Και υπάρχει και ένα ακόμη παιχνίδισμα τη μοίρα με τον Σωτηριάδη. Ο Σωτηριάδη είναι Μακεδόνα στην καταγωγή. Κατάγεται από το Μοναστήρι, το οποίο εκείνη την, την εποχή είναι στα δικά του μάτια, είναι υπόδουλο, ανήκει στην, στην Οθωμανική επικράτεια. Και σε αυτόν έλαχε να ανασκάψει τον τύμβο των Μακεδόνων, Μακεδόν. ήδη από το 1902. Διαβάζοντα τι αναφορέ του, τι επίσημε αναφορέ που στέλνει στο, στο Υπουργείο Εκκλησιαστικών ε, Υποθέσεων και ε, Εκπαιδεύσεω, στο οποίο υπαγόταν η αρχαιολογική υπηρεσία τότε, αισθάνεται κάποιο την ένταση όταν αρχίζει να ανασκάπτει τον τύμβο και να βρίσκει λέει, κάτω από την πεπυρακτωμένη γη, νομίζω λέει ότι βρήκα τον πρώτο σκελετό, τα οστά τότε λέει, την τέφρα των Μακεδόνων. Είναι ένας Μακεδόνας mm. ο οποίος βρίσκει στο δικό του αφήγημα τα οστά, την τέφρα των προγόνων του. Και να θυμηθούμε όμως ότι μεταξύ 1902 και 1904 είναι μια περίοδος κατά την οποία στην Αθήνα απεργάζονται τον Μακεδονικό Αγώνα. Ακριβώ. Ο Μακεδονικό Αγώνα θα ξεκινήσει το 1905, που είναι και η χρονιά που ολοκληρώνεται και η αναστήλωση του Λέοντα υπό την εποπτεία του Γεωργίου Σωτηριάδη ταυτοχρόνω. Η Χερόνια λοιπόν έχει χρησιμοποιηθεί αυτή την περίοδο ω το ιδεολογικό σύμβολο κατά κάποιο τρόπο, η ιδεολογική βάση πάνω στην οποία στηρίχτηκε ένα μεγάλο μέρο του αφηγήματο του Μακεδονικού Αγώνα. Όλα αυτά μέχρι το 1905, βέβαια. Γιατί το ενδιαφέρον για τη Χερόνια μέχρι εκείνη την εποχή είναι τεράστιο. Mm. Ε, και μετά πάβει να υφίσταται τόσο απλά. Έπεσε στη στην, στην λύθη. Η Χερόνια, η μάχη, η περιοχή. Έπεσε στη λύθη και επίση όταν ε, σπουδάζοντα την περίοδο είναι μια εξαιρετικά σύνθετη μάχη. Οπότε τίνει, ακόμα και ω φοιτήτρια, εγώ ξέρει, τίνει με έναν τρόπο να, να την προσπερνά γιατί βολεύει. Είναι πολύ σύνθετο το αφήγημα γύρω από όλο αυτό. Το τι σημαίνει για την πόλη τη Αθήνα, τι σημαίνει για τον ελληνικό χώρο, εάν δεν είχε γίνει η, Χερώνια, η μάχη στη Χερόνια ή αν είχε μια άλλη έκβαση ενδεχομένω ο Αλέξανδρος να μην είχε την πορεία που είχε αργότερα. Δηλαδή υπάρχουν πολλά αν γύρω από όλο αυτό, το οποίο την κάνει ακόμα πιο σύνθετη. Να έρθουμε στην έκθεση όμω πάνω. Θέλω να, να μα πει με ποιο σκεπτικό τη στήσατε αυτή την έκθεση και μάλιστα σε μια περίοδο που μόνο η Ειρηνική δεν την περιγράφει Παγκοσμίως, αποφάσισε το Μουσείο Κυκλατική Τέχνη να κάνει μια έκθεση για μια μάχη. Ηταν μια γενναία απόφαση. Και να σε ρωτήσω, γιατί εγώ προσωπικά την έχω δει και είναι εντυπωσιακή, γιατί να έρθει κανεί να τη δει. Θεωρώ, όντω, ότι είναι μια γενναία απόφαση του Μουσείου και τη Διοίκηση να, να δεχθεί αυτή την πρόταση που είχαμε να κάνουμε για, την, για μια έκθεση που, που αφορά σε μια μάχη και όχι μια έννοια πολύ ευρύτερη και ίσω και πιο ουδέτερη, θα έλεγε κάποιο. Ναι. Η μάχη όμω στην έκθεση είναι μόνο η αφορμή. Τη μάχη τη χρησιμοποιούμε ω αφορμή για να συζητήσουμε το πώ διαχειρίζεται ο νικητή και ο ιτημένο τη μνήμη. Και κυρίω βλέπουμε ποιε είναι οι συνέπειε αυτή τη μάχη και την τεκμηριώνουμε αρχαιολογικά. Η έκθεση, για να, πω, για να είμαι απολύτω ακριβή, ακροβατεί μεταξύ ιστορία και αρχαιολογία. Είναι μια από τι ελάχιστε συγκυρίε που έχουμε στην αρχαιότητα. Είναι μια έκθεση που δύσκολα μπορεί να, να επαναληφθεί. Αυτό την καθιστά και μοναδική εν πωλή, γιατί έχουμε. Αρκετή ιστορική πληροφορία τηρουμένων των αναλογιών, και έχουμε και αρκετή έω πολύ αρχαιολογική πληροφορία. Οπότε μπορούμε πολύ εύκολα να τα παντρέψουμε. Πολύ μπορούμε εύκολο, να τα. Ναι, το, το, το πολύ εύκολα. εύκολα σε, ναι, εισαγωγικά. σε εισαγωγικά, μπορούμε να τα παντρέψουμε αυτά τα δύο. Το σκεπτικό μα, βέβαια, πάντοτε ήταν να, να έχουμε μια αντιπολεμική, θα έλεγα, προσέγγιση στην έκθεση, και νομίζω ότι όποιο την έχει δει την έκθεση το αντιλαμβάνεται, και μια συναισθηματική προσέγγιση. Γιατί είναι ένα θέμα δύσκολο, είναι ένα θέμα. Βίαιο, πολλέ φορέ μπορεί πολύ εύκολα να κινηθείς στον εύκολο εντυπωσιασμό. Α, τα τραύματα, α, η βία τη της μάχη. Δεν την αρνούμαστε εμεί τη βία τη μάχη. Τη βία τη μάχη τη δείχνουμε, γιατί οφείλουμε να τη δείξουμε, και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο αντιπολεμικό κομμάτι τη έκθεση. Σωστά. Δεν μπορεί να αρνηθεί ότι γίνεται ένα σφαγείο στο πεδίο τη μάχη, είτε είναι το 338 π.Χ., είτε είναι το 2024 τη εποχή μα. Το δείχνουμε αυτό. Αφήνουμε τον, τον θεατή και με πολύ ιδιαίτερο τρόπο να το αισθανθεί, να το βιώσει, αλλά το αφήνει πίσω και προχωράει. για να δει, Γιατί και η ζωή προχωράει. Έτσι. Ε, και οφείλει να προχωρήσει στην ειρήνη. Και γιατί να έρθει κάποιο να τη δει, και με αυτή την ερώτηση θέλω να κλείσω πάνω. Νομίζω γιατί θα έρθει να δει, όπω είπα και πριν, μία πραγματικά μοναδική έκθεση. Θα δει αντικείμενα που σχετίζονται με μία από τι σημαντικότερε ιστορικέ περιόδου και τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα τη αρχαιότητα, πραγματικά η μάχη τη Χερώνια, αυτό που λέμε στον τίτλο, ελάχιστα υπερβάλλει. Είναι μια μέρα που άλλαξε τον κόσμο. Mm -hmm. Υπάρχει ένα πριν και ένα μετά τη Χερόνια. Και ο επισκέπτη τη έκθεση αυτό το αντιλαμβάνεται περιδιαβαίνοντα τι διάφορε ενότητε τη μάχη. Και νομίζω ότι υπάρχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα κορύφωση στην έκθεση, που θα ενδιέφερε τον επισκέπτη που θα το αντιληφθεί τελειώνουμε το βαριά αρχαιολογικό κομμάτι της, της έκθεσης με έναν τάφο, με έναν κυβωτιόσχημο τάφο από την περιοχή της Θανάγρας. Είναι ένας τάφος που έχει παρουσιάσει όλα τα χαρακτηριστικά ενός μακεδονικού, ενός τάφου που θα βρίσκει, περιμέναμε να βρούμε στην Μακεδονία, τον βρίσκουμε στην καρδιά της βιωτία. Και εκεί ο ιδιοκτήτης του, μέσω της Τυχογραφία στι τέσσερι πλευρέ, μα δείχνει την ταυτότητά του. Mm -hmm. και είναι, μας λέει ότι... είναι ένα τάφο κόμικ, αν μπορώ να το πω είναι, έτσι. Ναι, 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 είναι σαν είναι... να βλέπει καρέ από κόμικ. Ακριβώ. Το κόμικ δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, γιατί έχουμε και κόμικ στην, ε, στην έκθεση. Αλλά στον τάφο αυτό ο ιδιοκτήτη μα λέει την ταυτότητά mm -hmm. του. Και εκεί μα λέει πόσο περίπλοκη είναι η ταυτότητά του εκείνη την εποχή, η οποία μοιάζει τόσο μα τόσο πολύ με τη δική μα εποχή. Είναι η πρώτη φάση τη παγκοσμιοποίηση τη ανθρώπινη ιστορία, τουλάχιστον σε αυτή την, κλίμακα. Είναι ένα άνθρωπο που πάβει να ορίζει τον εαυτό του και την ταυτότητά του μέσω τη πόλη ή τη χώρα ή τη απικία. Γίνεται πλέον ένα άνθρωπο που ορίζεται σε σχέση με την οικουμένη. Mm -hmm. Είναι ένα κοσμοπολίτης, είναι έννοιες που χρησιμοποιούνται κατά κόρον, βασικά γεννιούνται σαν νεολογισμοί εκείνη την εποχή. Είναι ένας σύγχρονο άνθρωπος. Νομίζω είναι η μάχη που πραγματικά γέννησε το σύγχρονο άνθρωπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ Πάνο και πάλι αυτή η συζήτηση ήταν εξαιρετική και κάθε τύχη στην έκθεση, κάθε καλό. Και εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία μια πόλη με τον κύριο Παναγιώτη Οσίφ, ο οποίο μα μίλησε για την εμβληματική μάχη τη Χερόνια και την έκθεση στο Μουσείο Κυκλαδική Τέχνη. Αν σας αρέσει η Ιστορία μια πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Life.